Άνθρωπος με μακρά εμπειρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέρα και νύχτα, έχοντας περπατήσει πολλές φορές στην πόλη, είναι ο κύριος Νίκος Σοφιανός, υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων με τη Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία πρόσχεται στο ΚΚΕ, Δημοτικός Σύμβουλος, άνθρωπος ο οποίος την γνωρίζει την πόλη. Υπάρχει μια παρέμβαση λοιπόν από την τομεακή οργάνωση της Αλφα Αθήνας Γαλατσίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα Εξάρχεια. Ο κ. Σοφιανός ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα. Φαντάζομαι ότι σας βρήκαμε κάπου έξω. Σας εντοπίσαμε. Όχι, τελειώσαμε μια συγκέντρωση εδώ στα Νοπατήσια. Ναι. Μάλιστα. Εδώ να σημειώσουμε ότι εσείς είστε από τους ανθρώπους που δεν θυμούνται τις περιοχές μόνο προεκλογικά. Πηγαίνετε και μετά. Έχετε αυτή την αιμονή. Να ελέγχετε τα πράγματα. Τώρα, ποια είναι η δική σας προσέγγιση του κόμματος για την περιοχή των Εξαρχείων? Το θέμα με τα Εξάρχεια, όλες οι πλευρές του προβλήματος, όχι τώρα προεκλογικά, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν είναι καινούριο, δεν είναι καινούργια η συγκέντρωση προβλημάτων σε αυτή την περιοχή της πόλης μας. Το έχουμε αναδείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε πιέσει για μέτρα. Έχουμε αναδείξει τα κενά, την απουσία της διοίκησης του Δήμου, των υπηρεσιών του Δήμου, όχι με ευθύνη φυσικά των εργαζομένων από την περιοχή των Εξαρχείων, και θεωρούμε ότι τα προβλήματα και με όλες τους τις διαστάσεις που αφορούν αυτή την περιοχή όπως και άλλες περιοχές της Αθήνας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο μιας, θα λέγα, αντιπαράθεσης που από τη μια περνάει μια λογική ότι όλα είναι ωραία και καλά στα Εξάρχεια και δεν συμβαίνει τίποτα, και από την άλλη αξιοποιεί γεγονότα και ιδιαίτερα τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή για να επιβάλλει μια ατζέντα, όπως λένε, νόμος και τάξη. Mm-hmm. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η παρέμβαση της τομεακής οργάνωσης του Δήμου της Αθήνας, του ΚΚΕ, σε συνδυασμό και με τις τοποθετήσεις μας και την δουλειά μας και τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει όλο το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή. Ναι. Επισημαίνεται, για παράδειγμα, για την δράση των κυκλωμάτων, το εμπόριο των ναρκωτικών και τις προσπάθειες, όπως λέτε, για νομιμοποίησή του, εδώ θα σταθούμε λίγο, την ιστορία της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το γνωστό Airbnb, αλλά και το άθλιο καθεστώς των καταλήψεων και τομή κυβερνητικών οργανώσεων που λιμένονται δημόσιο χρήμα, πατώντας την επαρξία δομών. Είναι θέματα που θεωρώ ότι όλη αυτή την περίοδο προσπαθούμε, ναι, να τα αναδείξουμε σαν συνέχεια των παρεμβάσεών μας τα προηγούμενα διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Πολλές πλευρές, πολλές διαστάσεις που οδηγούν σε μια προβληματική κατάσταση την οποία την αντιμετωπίζουν η πλειοψηφία των κατοίκων σε αυτή την περιοχή. Ναι, οι οποίοι θέλουν να ζουν ειρηνικά, να μπορούν να επιβιώνουν χωρίς τη χρήση χημικών, χωρίς να μυρίζουν, χωρίς να υπάρχει διακίνηση ουσιών. Θα έλεγα, κύριε Κουφόπουλε, πρώτον, χωρίς αυτό το στημένο παιχνίδι για τις κάμερες ανάμεσα στα ΜΑΤ και σε συγκεκριμένες ομάδες. Ναι. Χωρίς την δράση των κυκλωμάτων ναρκωτικών με το εμπόριο και τη διακίνηση και τις πιάτσες. Χωρίς την παρουσία οργανωμένων κυκλωμάτων που αναπτύσσουν εγκληματική δραστηριότητα στα Εξάρχεια. Χωρίς το έσχος των καταλήψεων που στην πλάτη των προσφύγων κάνουν μπίζνα κυριολεκτικά με κυβερνητικές οργανώσεις. Και φυσικά όχι χωρίς, αλλά με την παρουσία του Δήμου στην πλατεία, στο λόφο, στα σχολεία που έχουν πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα, γιατί, και είναι υποβαθμισμένα. Είναι... Ναι, γιατί ξέρετε, μιλάνε για τα Εξάρχεια και για το με αφορμή αυτήν την κατάσταση, αλλά μόλις στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο 4 σύλλογοι γονέων από σχολεία των Εξαρχείων ζητούσαν από το Δήμο να πάρει συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστούν προβλήματα υποδομών. Αναφέρομαι και στο σχολικό συγκρότημα στην Κολέτη και στο δημοτικό και τα νηπιαγωγεία που βρίσκονται στο λόφο του Στρέφη. Προβλήματα δηλαδή τα οποία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση από το Δήμο σε συνδυασμό μαζί, θα έλεγα, και με την προβληματική λειτουργία των παιδικών σταθμών στην περιοχή αυτή. Και ας μην μιλήσουμε για τις παιδικές χαρές που δεν υφίστανται. Οι παιδικές χαρές δεν είναι αποκλειστικότητα των Εξαρχείων, είναι μάλλον φαινόμενο σε όλη την Αθήνα. Εντάξει, δεν είναι σε όλες τις περιοχές, αλλά άλλες είναι εγκαταλελειμμένες και άλλες επιδιορθώθηκαν. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, την παρατήρηση για τις παιδικές χαρές. Ναι, ναι. Να πω ότι στο Δήμο της Αθήνας ουσιαστικά επιχειρείται ένα μαζικό κλείσιμο, τέλειωμα πολλών σημείων που υπήρχαν αθλητικά όργανα ή παιδικά ή όργανα για παιδική χαρά,
που φυσικά όλα δεν ήταν οργανωμένες παιδικές χαρές. Μιλάμε για 128 σημεία που είχαμε τέτοια όργανα σε πλατείες και σε πάρκα και σε περιοχές της πόλης. Και αυτή τη στιγμή νομίζω έχουμε 28 πιστοποιημένες παιδικές χαρές και ένα προβληματικό πρόγραμμα που μπορεί να φτάσει άλλες 10, 15, 20. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από τις μισές παιδικές χαρές και σημεία που θα μπορούσαν με λίγα λεφτά, με λίγα κόστη να το πω έτσι, να γίνουν χώροι συνάντησης των παιδιών, αναψυχής, αθλητικής άσκησης. Ουσιαστικά η Αθήνα τις τελειώνει, τις ξεχνάει, τις σβήνει. Ναι. Και είναι ενδιαφέρον πως, κύριε Σουφιανέ, ότι ενώ τα παιδιά αγαπάνε, για παράδειγμα, το μπάσκετ πάρα πολύ, και στο παρελθόν χτίσαμε εθνικές. Την εθνική, τις αλλεπάλληλες γενιές, την εθνική ομάδα μπάσκετ, με τις μπασκέτες που βρέθηκαν σε κάθε σχολείο, ξαφνικά είναι είδος ανεπαρκία. Δεν υπάρχουν γήπεδα, δηλαδή, και πράγματα που δεν χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Μία υποδομή που έχει ο Δήμος της Αθήνας και τη διαχειρίζεται ο Παρδά, ουσιαστικά την έχουν εγκαταλείψει. Έχουμε κάνει συναντήσεις με πάρα πολλούς αθλητικούς συλλόγους σε γειτονιές. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν κοστίζουν και τα εκατομμύρια, ναι, τα οποία έχει σκορπίσει αυτή η διοίκηση σε προγράμματα τα οποία δεν έχουν αφήσει καμιά υποδομή στην πόλη. Την Κυριακή μίλαγα με το αθλητικό σωματείο του Τρεις Αστέρες, τις Τρεις Γέφυρες. Την προηγούμενη εβδομάδα με το αθλητικό σωματείο του Αμπελόκηπους. Με τον Αρίωνα, με μια σειρά σωματεία στα Σεπόλια. Μιλάμε για υποδομές που υπάρχουν, που τις έχουν εγκαταλείψει κυριολεκτικά. Που τα σωματεία και οι γονείς προσπαθούν να συντηρήσουν μια υποδομή, ενώ και δεν κοστίζει και είναι υποχρέωση. Ο Δήμος οφείλει, είναι υποχρεωμένος στους δημότες οι οποίοι πληρώνουν υπέρογκα τέλη και φόρους στο Δήμο, να τους έχει μια σειρά χώρους οι οποίοι υπάρχουν, να επεκταθεί το δίκτυο και σε άλλους χώρους, γιατί έχουμε πάρα πολλά οικόπεδα ακόμα και τετράγωνα στην Αθήνα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Φυσικά. Να καθαριστούν και ο Δήμος να τα χρησιμοποιήσει, και αυτό δεν γίνεται, και βλέπουμε μια τιμολογιακή πολιτική από τον Ροπαντά, από την διοίκηση της κεντροαριστεράς, η οποία, επιτρέψτε μου, διαχέεται πλέον στους δύο συνδυασμούς και όχι μόνο, ναι, ή με τους αντιδημάρχους της, και με τον κύριο Μπακουγιάννη και με τον κύριο Γερουλάνο κατεβαίνουν. Λοιπόν, και βλέπουμε μια τιμολογιακή πολιτική η οποία υπολογίζει ο Παντά από τα αθλητικές δραστηριότητες να εισπράξει τριπλάσια ποσά μέσα σε ένα χρόνο. Από το 1.050.000 που εισέπραξε το 2018, υπολογίζουν να εισπράξουν 3.800.000. Είναι τρομερό αυτό. Από τα αθλητικά σωματεία, από τους δημότες που πάνε στα κολυμβητήρια, που πάνε στα γυμναστήρια, που πάνε στις όποιες αθλητικές υποδομές αυτής της πόλης. Είναι τρομερό αυτό. Να δει ένα τέλος αυτό, να το πω έτσι, σε αυτή την πολιτική της ανταποδοτικότητας, που ο Δημότης πληρώνει επιπλέον από τη δημοτική φορολογία για να έχει μια πρόσβαση στις υποδομές οι οποίες πρέπει να είναι δωρεάν ή συμβολικά με 1-2 ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Μα η καλύτερη ως τρόπος αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, οι οποίες μοιράζονται στον δρόμο, είναι ο αθλητισμός. Να σας πω, η γειτονιά σας, επειδή εκεί στον Κολονό, νομίζω, έτσι δεν είναι, Ακαδημία Πλάτων. Ναι. Λοιπόν, το γηπεδάκι στην πλατεία Σωτήρη Πέτρουλα, στη Λένορμαν, από το 2014 είναι εγκατελειμμένο. Και μιλάω για τα γήπεδα μπάσκετ που υπήρχαν εκεί. Ναι. Και παλιά στην περιοχή, μάλιστα, υπήρχε στην ίδια πλατεία, και πριν την πολιτιθέμενη αναβάθμισή της, υπήρχε γήπεδο βόλεϊ και πισίνα. Μάλιστα, εκεί ανδρώθηκε μια σπουδαία ομάδα βόλεϊ. Δεν λέω αυτά, εγώ λέω απλά αυτά. Λέω ότι υπάρχει σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένα. Ναι, εγκαταλείψει. Υπάρχει ένα σπουδαίο ιστορικό αθλητικό παρελθόν, το οποίο εγκαταλείφθηκε στη διαδρομή. Γιατί θεωρήσαμε ότι όλα είναι επαμοιβή. Επαμοιβή είναι αν θες να πάει να παίξεις μεγάλες ομάδες, που εκεί είναι άλλη εκπαίδευση. Αυτή όμως είναι η κυρίαρχη πολιτική, την οποία την εκφράζουν οι άλλοι συνδυασμοί, γιατί αυτά αποτελούν τα σημεία του θεσμικού πλαίσιου του Κλεισθένη, το οποίο ψήφισαν όλοι μαζί στη Βουλή. Λοιπόν, και τσακώθηκαν απλά για την απλή αναλογική, για το μοίρασμα της πίτας της δημοτικής εξουσίας. Κύριε Σοφιανέ, εσείς διαφωνείτε ως κόμμα και ως φορέας, ως παράταξη, και με τους ελεγχόμενους χώρους και με την ελεγχόμενη χρήση των ουσιών. Βέβαια. Γιατί είναι ένα ακόμα κομμάτι στην πολιτική μείωσης, λένε, της βλάβης. Είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σημερινής, όπως και της προηγούμενης κυβέρνησης.
Είναι η ίδια πολιτική που έβαλε τα προγράμματα μεθαδόνης στα νοσοκομεία πριν από 6-7 χρόνια και είχαμε διαφωνήσει συντονότατα και τότε. Είδαμε ότι δεν αντιμετώπισαν καμιά βλάβη, δεν μείωσαν, αντίθετα αυξήθηκε. Και με αυτή την επιλογή, τη θεσμοθέτηση που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά νομιμοποιούν τις πιάτσες, ουσιαστικά υπονομεύουν την πρόληψη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και το κυριότερο, αν θέλετε, κυριολεκτικά εξαφανίζουν την όποια πιθανότητα είχε ο χρήστης να μπει σε μια διαδικασία απεξάρτησης. Mm-hmm. Γιατί όταν του εγγυάσαι εσύ με ασφάλεια τη χρήση του, καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύεται αυτή η δύσκολη προσπάθεια, δεν είναι εύκολη, ο χρήστης να μπει σε διαδικασία απεξάρτησης. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά μιλάνε για γειτονιές, μετά όμως, με συγχωρείτε, τις μεγάλες αντιδράσεις που υπάρχουν από συλλόγους, τις πολιτιστικούς συλλόγους, από συλλόγους γονέων, από αθλητικά σωματεία, μαζεύτηκαν και ουσιαστικά λένε ότι πιλωτικά θα φτιάξουν ένα τέτοιο κέντρο στο κέντρο της Αθήνας. Και την ίδια ώρα που γίνονται όλα αυτά, τα δικαστήρια αθώνουν τους... Αθώνουν οι πιάτσες... Στα πολυτελή καταστήματα τους χρήστες. Βεβαίως. Κοκαίνης, γιατί... Οι έμποροι κάνουν τη δουλειά τους πάντα. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκε εκεί η κοκαίνη στο κατάστημα. Εντάξει. Καλάβατε, εκεί είναι το πρόβλημα. Εδώ υπάρχουν πλέον, άνοιξαν καταστήματα τα οποία διαφημίζουν τα ξιανθίες του χασίς για ευχάριστες στιγμές. Καλά, εντάξει, είναι διαφορετικό πράγμα το ένα. Δεν είναι στην εφορική, είναι στην φαρμακευτική. Η ψυχαγωγική χρήση, αυτή η χρήση ψυχαγωγική είναι για ευχάριστες στιγμές. Mm-hmm. Η φαρμακευτική χρήση των ουσιών αυτών δεν είναι κάτι καινούριο, άσχετα αν θέλει ο σύμβουλος του κ. Τσίπρα να ντυλάρει, να κάνει επιχείρηση με χασισοφυτίες. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε ότι έχει ξεκινήσει πλέον να προπαγανδίζεται η ψυχαγωγική χρήση. Μάλιστα. Η λεγόμενη ψυχαγωγική χρήση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοφιάνα, για την... Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.